Μαρία, επιστρέφουμε σε σένα. Βεβαίως. Μαρία Καμιναρίδη, είμαστε μαζί και πάλι. Άλλη μια αρνητική εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στην εξίσωση για την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά την παρέτηση του Αντιπροέδρου του Κόμματος Μάριου Πελεκάνου στο απόϊχο της εσωκομματικής διαδικασίας για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Ο κύριος Πελεκάνος υπέβαλε την παρέτησή του επικαλούμενους λόγους πολιτικής ηθικής και αξιοπρέπειας. Έτσι ακριβώς, την παρέτησή του από τη θέση του πρώτου Αντιπρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού γνωστοποίησε μέσω γραπτή ανακοίνωσης ο Μάριος Πελεκάνος. Η πολιτική ηθική, η αξιοπρέπεια και η συνείδησή μου, όπως λέει ο ίδιος, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω και με υποχρεώνουν να υποβάλω την παρέτησή μου από τη θέση του Αντιπρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εργάστηκα όλο αυτό το διάστημα με ένα ξεκάθαρο στόχο: να κάνουμε ξανά το Δημοκρατικό Συναγερμό ένα μεγάλο και σύγχρονο κόμμα της δεξιάς, με καθαρές θέσεις και προσανατολισμό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά από καρδιά τις χιλιάδες των μελών της παράταξης που πριν από μερικές μήνες με τιμήσαμε την ψήφο τους, αυξώντας το μήνυμά μου. Θα παραμένω δίπλα τους, λέει ο κύριος Πελεκάνος, μετά βέβαια από όλα αυτά που έγιναν το Σάββατο στο πολιτικό γραφείο, που ο πρώτος αντιπρόεδρος του κόμματος, ο οποίος είχε έναν τεράστιο ψήφο από το δεύτερο πριν μερικές μήνες, έμεινε εκτός της κούρσας για να είναι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις εκλογές. Για το ίδιο θέμα είχαμε μία απάντηση από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΣΥ, ο κύριος Δίπλαρος, και μάλιστα να κάνει δεύτερες σκέψεις για την παρέτηση του, ζήτησε από τον Μάριο Πελεκάνο, ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Δίπλαρος, ο φίλος ο Μάριος Πελεκάνος, πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε ξανά μαζί εντός της ημέρας. Μέχρι στιγμής όμως παραμένει η παρέτηση και δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ μας για τις ευρωεκλογές, συνάδελφε, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής πλέον και επίσημα στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, μαζί με την κυρία Χριστιανά Ξενοφόντα και την κυρία Ελένη Σταύρου, θα είναι υποψήφιοι και ο κύριος Χρήστος Αγγελίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο κύριος Λουκάς Πουλάς, ο κύριος Μιχάλης Άτζη Παντέλας. Υποψήφοι και υποψήφιες από πλευράς του ΑΚΕΒ είναι ως εξής, συνάδελφε, για να αναφέρουμε και τους υποψήφιους που έχουμε μέχρι στιγμής. Το ΑΚΕΒ ήδη έχει κλειδώσει το ψηφοδέλτιο του εδώ και περίπου ένα μήνα. Είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, κυρία Ναπεολόγου, κυρία Σταύρη Καλοψηδιώτη. Να φέρουμε ότι ταυτόχρονα είναι και ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, ο κύριος Νιαζίκη Ζίγκρε και η κυρία Μελάνη Στένιου, η οποία είναι και αυτή υποψήφια, και αυτό είναι η εξάρα πλέον από πλευράς του ΑΚΕΛ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι χθες την Κυριακή είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ΕΔΕΚ και οι έξι υποψήφοι από πλευράς της ΕΔΕΚ που θα διεκδικήσουν την έδρα είναι ο Νίκος Αναστασίου, ο κύριος Ανδρέας Αποστόλου, η κυρία Παντερίτσα Γιώκα, η κυρία Βίβιαν Κανάρη, ο κύριος Ηλίας Μυριάμφους και ο κύριος Νικόλας Φιλίππου. Αυτοί πλέον είναι τα τρία κόμματα που έχουν κλειδώσει τους υποψήφιους τους για τις ερχόμενες ευρωεκλογές που θα γίνουν σε νέα Ιουνίου. Είμαστε σε αναμονή εντός τις επόμενες εβδομάδες να κλειδώσουν και υποψήφοι από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος, της Δημοκρατικής Παράταξης, η οικολόγηση συνεργασία πολιτών και σίγουρα θα υπάρχει και η ομάδα από την ΒΟΛΤ, όπως έχουν ήδη ανακοινώσει επίσης, και είμαστε σε αναμονή όπου έχουμε τα νέα για τους υποψήφιους να το αναφέρουμε. Συνάδελφε. Ωραία Μαρία, σε ευχαριστούμε. Αναμένουμε όλα και άλλα κόμματα να δώσουν τους υποψηφίους τους.